Φίλοι και φίλες, το είδα κάποια στιγμή στο Twitter. Μια εξαιρετική, καλλιτεχνική, αληθινή, βαθιά ανθρώπινη απεικόνηση της τραγικής πραγματικότητος. Support Ukraine, υποστηρίξτε λέει την Ουκρανία. Και ένα μικρό παιδάκι που ουσιαστικά είναι η Κύπρος, λέει also in Cyprus, επίσης στην Κύπρο. Υποστηρίξτε την Ουκρανία, επίσης και την Κύπρο. 48 χρόνια πριν αυτό είχε γραφτεί, είχε σχεδιαστεί 12 μέρες μετά από την εισβολή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σε όλα τα φόρα τηλουμένων των αναλογιών είναι πρώτα απ' όλα να λέμε στον εαυτό μας και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας και σε εκείνους οι οποίοι είναι απέναντί μας και ομιλούν διαφορετική γλώσσα και έχουν να κάνουν με τις διπλωματικές, στρατιωτικές και πάσης φύσεως αποστολές, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία εδώ και 48 έτη παραμένει άλυτος. Άλυτο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το οποίο οφείλουμε να παρουσιάζουμε συνεχώς ενώπιον του δικαστηρίου της ιστορίας, την δολοφονική Τουρκία, την αναθεωρητική Τουρκία, την φιλορωσική Τουρκία, την Τουρκία η οποία συντάσσεται για μία ακόμη φορά εμέσως με τις κεντρικές, ναι, με τις κεντρικές δυνάμεις, τις δυνάμεις της ξηράς, οι οποίες δυνάμεις της ξηράς είναι εκείνες που για μία ακόμη φορά δεν έχουν κατανοήσει την αλήθεια της που κρύβεται πίσω από την γεωγραφία και τα ιστορικά γεγονότα που προκύπτουν μέσω και διά αυτής. Θα κλείσω, πριν πούμε την τελευταία μας εικόνα, σε αυτή την ωραία φωτογραφία, το οποίο προέρχεται από το εργοστάσιο της εταιρείας Baykar. Εδώ βλέπετε το πρόπλασμα του πρώτου αεροθυμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που αναπτύσσει η εταιρεία Baykar, με μηχανικό τον Σελτζούκ Bayraktar. Πίσω μας βλέπουμε Akinci και Bayraktar σε διάφορα σημεία παραγωγής και διάφορα στάδια παραγωγής. Αυτό το ενιγματικό TAF-278 που πιθανόν να προσδιορίζει τον αριθμό των παραγωμένων, γιατί έχουν και πολλές εξαγωγές, Bayraktar, μαζί με τα TB-22, 2S, το TB-3. Εγώ θα μείνω μόνο σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με αυτό το συγκεκριμένο, θα δείτε πάλι, το πρόπλασμα, που είναι ένα ουσιαστικά αεροσκάφος, έτσι είναι, το οποίο ονομάζεται Kizil Elma, δηλαδή κόκκινο μήλο. Φίλοι και φίλες, όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με τους θρύλους από την κόκκινη μηλιά. Κόκκινη μηλιά είναι στο σημείο το οποίο θα καταδιωχθούν οι Οθωμανοί Τούρκοι μετά από την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης της Βασιλευούσης, άχρης ορίων Περσίας εν τόπο καλούμενο Μονοδένδριο. Μια περιοχή που ονομάζεται Μονοδένδρη. Το ότι οι Τούρκοι αποφάσισαν να βαπτίσουν ως κόκκινο μήλο αυτό το οποίο θεωρούσαν ως το σημείο που έπρεπε να κατακτηθεί, που αρχηγός ήταν η Κωνσταντινούπολη, μετά ήταν η Ρώμη, μετά έγινε η Βιέννη, κάποια στιγμή είπανε και το Βερολίνο, ούτε και εκείνοι γνωρίζουν που είναι. Ίσως, έτσι να χαριτολογήσουμε λίγο, ότι ήρθε η στιγμή που το κόκκινο μήλο, η κόκκινη μηλιά δηλαδή, εισέρχεται σε ένα, δεν θα έλεγα μεταφυσικό, αλλά σε ένα παράξενο τρόπο μεταξύ στην ιστορία της Ελλάδος και της Τουρκίας.